δεν υπήρχε περίπτωση, εκπροσωπώντας το ΚΚΕ, να μην παρευρεθούμε σε μία τόσο σημαντική και βαρύνουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να σκεφτούμε τρία πράγματα που θα σας πω. Η φωτιά στα Δερβενοχώρια δημιούργησε ασφυκτικές συνθήκες σε όλο το Θριάσιο μέχρι τη Σαλαμίνα. Πριν μία εβδομάδα είχαμε μία τεράστια φωτιά σε ένα κέντρο, παράνομο κέντρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υποχρεώθηκε να στείλει μήνυμα σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας να κλείσουν τα παράθυρα και να βγάλουν εκτάκτως φιάλες οξυγόνου για τους ασθενείς. Κάθε βράδυ, γιατί αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, όλοι αισθανόμαστε τη δυσφορία όταν έχει άπνοια ή ανατολικό, βορειοανατολικό άνεμο από τις οσμές της χωματερής. Τι θέλουμε να πούμε? Το Θριάσιο είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όλα αυτά γιατί τα βήματα ανεξαιρέτως, όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως, δεν είχαν κανένα άξονα άλλο παρά μόνο τη δημιουργία προϋποθέσεων και συνθήκων κατάλληλων για να κερδίσει το κεφάλαιο. Για να κερδίσουν οι πολυεθνικές, για να κερδίσουν οι επενδυτές που τους τρώσαν το χαλί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με την ανοχή, και το λέμε αυτό, όσο και αν πονάει κάποιους, με την ανοχή των εκλεγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι το πιο επίκαιρο που υπάρχει σήμερα. Και για να μιλήσουμε έξω από τα δόντια, κινδυνεύετε όλοι. Κινδυνεύουν και τα παιδιά σας, κινδυνεύουν και τα εγγόνια σας. Και αν δεν σηκώσετε το ανάστημά σας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όλο αυτό το διάστημα που είχαν ξεσπάσει οι φωτιές, για να πατάμε και στην πραγματικότητα και για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, επισκεφτήκαμε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία. Ξέρετε τι μας είπαν όλοι? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το ζήσαμε στο πετσί μας, μέλη και στελέχη του κόμματος που ήταν μπροστά στις πυρκαγιές. Και όχι μόνο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για τις πυρκαγιές, γιατί είναι κόστος η πρόληψη, αλλά και τα μέτρα δασοπυρόσβεσης, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα για τις πλημμύρες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Γιατί θα έρθουν πλημμύρες. Και μάλιστα όλοι τους, κύκλοι συντηρητικοί, λέγανε μόνο αν εσείς αντιδράσετε, γιατί και οι ίδιοι φοβούνται για τις ζωές τους και τα παιδιά τους, μπορεί κάτι να γίνει. Είτε γιατί φοβούνται τις προϊστάμενες αρχές, που μπορεί να τους τραβήξουν το αυτί και να μην τους κατεβάσουν υποψήφιους στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, είτε γιατί φοβούνται τους εκπροσώπους του κεφαλαίου και των πολυεθνικών που μπορεί να τους βάλουν χέρι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι σήμερα αυτός που παράγει το πλούτο στις πόλεις του Θριασίου, αυτός που γεμίζει τα θησαυροφυλάκια των πολυεθνικών και του κεφαλαίου και δεν είναι άλλος από τον εργαζόμενο λαό, από την νεολαία, από τους συνταξιούχους, από τις γυναίκες και τους άνεργους, πρέπει να ξεσηκωθούν. Δεν μπορούμε να αναπνέουμε άλλο καρκίνο. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε άλλο τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας. Δεν μπορούμε άλλο να γινόμαστε θυσίες στην υπόθεση κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα πρέπει να αντιδράσουμε οργανωμένα, αποφασισμένα, όλοι μαζί. Δεν υπάρχει Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάντρα, Μαγούλα. Υπάρχει Θριάσιο. Υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει εργαζόμενος λαός, υπάρχει νεολαία. Σαν μια γροθιά πρέπει να καρφώσουμε το μαχαίρι της αντίστασης, της αγανάκτησης και του αγώνα στην καρδιά του συστήματος. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αν η τοπική αυτοδιοίκηση με τις ηγεσίες που έχει σήμερα είναι ανήμπορη, γιατί είναι ανήμπορη, τότε θα πρέπει ο λαός οργανωμένα να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Παρακολουθώντας, και δεν θα σας φάω πολύ το χρόνο, είναι γεγονός. Πώς δεν μπορούσαν να έρθουν οι άλλοι βουλευτές σήμερα εδώ να πούνε τι? Ότι σηκώνουν το χεράκι τους και ψηφίζουν
την υλοποίηση τέτοιων μέτρων σε βάρος του λαού μας? Ότι λέγανε στα δημοτικά συμβούλια το προηγούμενο διάστημα ότι και τι έγινε να έχουμε 10-15 νεκρούς, αφού μπορούμε και έχουμε δουλειές στις περιοχές μας? Όχι. Εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια, τη ζωή, την ασφάλεια που μπορεί ο εργαζόμενος να έχει σήμερα, γιατί μπορεί με τις κατακτήσεις του 21ου αιώνα να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει. Θεωρούμε και επιβάλλεται, σε όλους σας να το υιοθετήσετε η πρόταση ψήφισμα της Λαϊκής Εισπύρωσης να υιοθετηθεί σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί να ξέρετε ότι στα δύσκολα πρέπει να εμπιστευτείτε τους κομμουνιστές. Γιατί λένε την αλήθεια, γιατί ξεσκεπάζουν τον ένεχο. Γιατί σήμερα αν ενωμένοι δεν αντιδράσουμε, αύριο θα θρηνήσουμε εκατοντάδες νεκρούς. Γιατί ο κίνδυνος ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή μας, είτε στον Ασπρόπυργο, είτε στην Ελευσίνα, είτε στα Μέγαρα, είτε στη Μάδρα, είναι πρώτο πυλόν. Γιατί καρκινογενέσεις στα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα έχουν πλημμυρίσει από τους κατοίκους του Θριασίου τα νοσοκομεία των κύριων περιοχών. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε ένα στόπ σε αυτή την επίθεση που δέχεται ο λαός και τα δικαιώματά του στη ζωή και την ασφάλεια. Δεν σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θεωρώ καθήκον μου να κάνω αυτή την παρέμβαση, να ξέρετε ότι σαν ΚΚΕ θα ξεσκεπάζουμε, θα συγκρουόμαστε, θα αμφισβητούμε και θα βάζουμε προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν στόχους του κινήματος όλο το επόμενο διάστημα, και αυτό ανησυχεί και τα επιτελεία της κυβέρνησης και τα επιτελεία των άλλων κομμάτων και τα επιτελεία της αστικής τάξης. Να είστε καλά όλοι σας.